μαζί θα φέρουμε ό,τι έχουμε χάσει από την Ελλάδα. Αμήν. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Και το χρωστάμε και σε αυτούς που χάθηκαν. Αλλά θα γίνει. Θα γίνει. Θα το πετύχουμε γιατί είμαστε πολύ. Μπράβο. Είμαστε πολύ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κουράγιο. 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 Δεν είστε μόνοι. Κουράγιο. Παιδιά, θέλω να πω κάτι εγώ. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους όλους, από τις δημοκρατικές δυνάμεις, όλους. Το ΠΑΣΟ, το ΚΚΕ, τον κύριο Κίτσο του Ρινιού, να είμαστε δίκαιοι, που στήριξαν αυτή την ιστορία σήμερα. Είναι μεγάλη, νομίζω και ο Κώστας συμφωνεί, μια μεγάλη νίκη αυτή, 7 στα 7. 7 πολιτικές ομάδες είπαν ναι, και νομίζω, Λευτέρη, σε αυτό συμφωνούμε. Μπορεί να μας πεις, παρακαλώ, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Και σας προκατέλαβα και τα δύο μαζί. Το επόμενο βήμα, εγώ είπα στους ανθρώπους που μόλις τους συνάντησα εδώ, είναι ότι συνεχίζουμε, στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Σύλλογος των Θυμάτων, της Τραγωδίας των Τεπών, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για δικαίωση, κατά την άποψή μου, απόδοση ευθυνών πολιτικών και ποινικών σε όλους, για όλους. Όσους, για όλους. Μαζικές κινητοποίησεις, στήριξη στις πρωτοβουλίες για να μην υπάρξει συγκάλυψη. Θα συμπληρώσω και κάτι εδώ, ότι αυτό που έχει αξία είναι ότι, καλά δεν κάνουμε δηλώσεις, σας ενημερώνουμε γιατί δεν έχουμε τα μίντια, οπότε στον δρόμο γίνεται. Όχι, εντάξει, όμως έχει μια αξία. Είναι ότι όλα ξεκίνησαν με τη μάχη για το κράτος δικαίου, με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν μέσα το θέμα του εγκλήματος του Τεπών. Ήταν η παρουσία της, του Συλλόγου εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι αυτό, το είναι αυτό που είναι η Επιτροπή Αναφορών, που σημαίνει ότι σε δύο επιτροπές πλέον θα εξεταστεί η υπόθεση. Πρώτον, η υπόθεση είναι η Επιτροπή Λίμπε Δικαιοσύνης, αυτή που αγαπάει ο κ. Μητσοτάκης, και η δεύτερη επιτροπή, η Επιτροπή Μεταφορών, γιατί και 7-17, το άλλο έγκλημα το οικονομικό, ούτω καθεξής. Έχουμε, νομίζω, και τις δηλώσεις της Ευρωπαίου Εισαγγελέως που κλειδώνει, μια χαρά στην ιστορία. Και εγώ δύο φορές συγκινήθηκα, μία που για τη Μαρία και για τον Παύλο και για τα παιδιά, και μία που είστε εσείς εδώ, στο κέντρο των Βρυξελών, Έλληνες και Ελληνάκια και Ελληνίδες, άνθρωποι δηλαδή, να συμπέρασουν αυτή την ιστορία. Δεν είμαστε μόνοι μας, και αυτή μεγάλη αξία. Αυτό, να είστε όλοι καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Είμαστε μαζί σας.